Όπω, τι όμορφοι αστερισμοί βλέπουμε στον ουρανό τα βράδια όταν φαίνονται. Ειδικότερα σε ένα όμορφο νησί στο οποίο ο ουρανός είναι πολύ καθαρός. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για ιστορίες που έχουν σχέση με τους αστερισμούς. Όπως για παράδειγμα του Ορίωνα, της Μικρής και Μεγάλης Άρκτου, ακόμα και της Ανδρομέδας. Αλλά πριν τα πούμε όλα αυτά, θέλω να σας κάνω μια μικρή αστρολογία. Ας αρχίσουμε. Οι αστερισμοί είναι μέρος του ουράνιου σώματος του ουρανού, δηλαδή. Του ουράνιου σώματος του ουρανού, δηλαδή, το οποίο αποτελείται από μια ομάδα από αστέρια. Οι αστερισμοί παίρνουν τη μορφή διαφόρων σχημάτων. Παίρνουν τη μορφή ζώων, ανθρώπων, θεοτήτων, όπως για παράδειγμα ο Κένταυρος, το σεισμό του Κενταύρου. Παίρνει τη μορφή Κένταυρου. Ήδη και αυτό της Καμιλοπάρδαλης. Και γνωστά της Μεγάλης Άρκτου του Ορίωνα. Ακόμα και τον διάσημο Περσέα και τη Μέδουσα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας πω ότι πήγα καμιά φορά πριν πολλά χρόνια πήγα στο αστεροσκόπιο στο Θησείο και μας είπαν διάφορα για τα αστέρια και για το σύμπαν και για τη Σελήνη και όλα διάφορα που έχει σχέση με το θέμα αυτό. Και ξέρω από την κυρία που μας τα είπε ότι για το αστέρι του Βορρά. Και μας είπε επίσης ότι οι αρχαίοι έφτιαξαν τους ναούς τους που να δείχνουν το αστέρι του Βορρά. Αλλά με τα χρόνια που πέρασαν, τα 1000 χρόνια που πέρασαν, το αστέρι άλλαξε πορεία. Και δεν γίνεται πια αυτό και σε 1000 χρόνια από τώρα θα ξαναλλάξει ξανά πορεία. Και από τη γέννηση του ανθρώπινου πολιτισμού, οι άνθρωποι, ειδικά σε αρχαιότητα, κοίταγαν στα άστρα για να μάθουν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. Και οι αστερισμοί ήταν καταρχήν το πιο όμορφο θέαμα. Θέλω να σας πω λίγο για το αστερισμό του Περσέα και με τη Μέδουσα. Το πιο λαμπρό αστέρι στο αστερισμό δείχνει το κεφάλι της Μέδουσας, το οποίο ο Περσέας το πήρε όταν πήγε στην αποστολή του να σκοτώσει τη φρικτή Γοργόνα. Και παρόλο που το αστέρι, το λαμπρό, το φως δηλαδή, νομίζεται ότι είναι ένα αστέρι, είναι στην πραγματικότητα δύο αστέρια που κάνουν κύκλο. Αυτό το κύκλο κάθε 3 μέρες. Και οι αρχαίοι πίστευαν ότι όταν τα αστέρια αυτά έπαιρναν το ένα το άλλο, σήμαινε ότι ο Περσέας πήρε το μάτι από τις γραίες. Αλλά αυτό δεν ήταν μοναδικό από τους αστερισμούς. Μια διάσημη ιστορία που έχει σχέση με τον αστερισμό του Ορίωνα. Ο Ορίωνα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν ένας από τους δύο διάσημους κυνηγούς. Στο αστερισμό του βλέπουμε τον Ορίωνα να κατάει ένα σπαθί στο ένα χέρι και ένα κρανίο λιονταριού στο άλλο. Αλλά πώς άρχισε όλα. Ο Ορίωνας είναι γιος του θεού Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας. Και χάρη στην ικανότητα του πατέρα του με το θαλάσσιο στοιχείο, ο Ορίωνας μπορούσε να περάσει τις θάλασσες χωρίς να βυθιζόταν. Όταν πήγαινε για κυνήγι, είχε στην παρέα του την καλύτερη παρέα, τους δύο καλύτερους του φίλους, τα οποία ήταν δύο κυνηγετικά σκυλιά. Ο Ρίωνας επίσης συνόδευε τη θεά Άρτεμι, τη θεά του κυνηγιού.
μαζί της, μαζί της, πέρναγε συνέχεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ρίωνας ήταν επίσης πολύ όμορφος και πολύ νέος άνθρωπος. Ήταν, θέλω να πω. Αλλά και πολύ κάπως αγενής. Το εγώ του ήταν σε άλλο επίπεδο χαζομάρας. Αυτό αποδεικνύονταν όταν ερωτεύτηκε την κόρη του βασιλιά της Χίου. Και ο βασιλιάς του έδωσε ένα... Και ως τιμωρία ο βασιλιάς του έδωσε ένα βότανο που τον τύφλωσε και το πέταξε στη θάλασσα. Και επίσης, άλλο ένα χαζό πράγμα που έκανε ο Ριονάς ήταν ότι θεωρούσε τον εαυτό του ανίκητο και ήθελε να βλάψει τα καημένα τα ζωάκια. Και ο Απόλλωνας, ο αδελφός της Αρτέμιδος βέβαια, και θεός της μουσικής και της τοξοβολίας, ήξερε ότι αυτό που είπε ο Ριονάς για τα ζωάκια μπορούσε να αγριέψει τους θεούς. Και πιο πολύ από όλους τη γη, τη θεά της γης. Και πήγε ο Απόλλωνας να τη δει. Και όταν ο Απόλλωνας είπε για τις κακουχίες, για τις φλακίες που έκανε ο Ριονάς, η γη έγινε έξαλλη. Η γη ως αντάλλαγμα μετά έστειλε ένα τεράστιο σκορπιό να σκοτώσει τον Ορίωνα. Και φυσικά και ο Ορίωνας συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειτο για συνηθισμένο σκορπιό. Και το έβαλε στα πόδια. Ο σκορπιός το κυνήγαγε ανάμεσα στα δάση, σπεδιάδες παντού. Και ο Ορίωνας έτρεχε χωρίς σταμάτημα. Και ο μόνος τρόπος να γλιτώσει είναι να φτάσει στη θάλασσα. Ο σκορπιός τον ακολουθούσε, αλλά ο Ριώνας ήταν δυνατός και κατευθυνόταν στη θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, όταν συναντήθηκαν οι Άρτεμις και ο Απόλλωνας, είπε ο Απόλλωνας, «Βλέπεις αυτή τη κουκίδα στη θάλασσα? Πέτυχε, λες την άντρας να την πετύχει και να γίνει ποιος είναι ο καλύτερος». Έφυγε το βέλος, αλλά δεν ήξερε ότι αυτή η κουκίδα ήταν ο Ορίωνας. Και αυτό ήταν το τέλος του μεγάλου κυνηγού. Και αλήθεια είναι επίσης μια παράδοση λέει ότι ένα δελφινάκι πανέμορφο έβγαλε το σώμα του Ορίωνα στη στεριά. Και όταν η Άρτεμις συνειδητοποίησε ότι σκότωσε τον Ορίωνα, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Και έβαλε το σώμα του Ορίωνα στα άστρα. Και έτσι γεννήθηκε με ο αστερισμός του Ορίωνα. Μαζί του έβαλε και τα σκυλάκια. Αλλά δεν ήταν το μοναδικό. Και ο Σκόρπιος μπήκε ανάμεσα στους αστερισμούς. Και να κυνηγήσει τον Ορίωνα. Ποτέ όμως δεν θα τον πιάνε. Τώρα θα πάμε και στο... Στους κάποιους αστερισμούς μοιάζουν πάρα πολύ με ζώακια. Το πιο διάσημο είναι η μικρή και η μεγάλη Άρκτος. Σύμφωνα με την ιστορία αυτή, οι αρκουδίτσες αυτές δεν ήταν πάντα αρκούδες. Η μεγάλη Άρκτος ήταν κάποτε μια όμορφη νύμφη, που τη λέγανε Καλιστό. Αλλά αντί να ασχοληθεί με την ομορφιά της, ήθελε μόνο το κυνήγι. Και έγινε, όπως ο Ρίωνας, έγινε σύντροφος της θεάς Αρτέμιδος. Η Ήρα όμως, η θεάτρια των θεών, η βασίλισσα των θεών, ζήλευε την Καλιστό πάρα πολύ, ειδικά όταν απέκτησε παιδί. Και έτσι η Ήρα μεταμόρφωσε την Καλιστό σε αρκούδα. Αλλά η Καλιστό δεν μπορούσε να ελέγξει την αρκουδίσια μορφή της. Και περιπλανόταν στα δάση και φοβόταν τις άλλες αρκούδες και όλα τα άγρια ζώα, τα υπόλοιπα άγρια ζωάκια. Λίγο πιο πέρα ήταν ο Αρκάς, το οποίο ήταν ο γιος της Καλιστός. Και όταν συνάντησε
μια παράξενη αρκουδίτσα στο δάσος, δεν ήξερα ότι αυτή η αρκούδα ήταν η μητέρα του μεταμορφωμένη. Ο Αρκάς ήταν έτοιμος να χτυπήσει, αλλά ο Δίας παρέμβηκε στα τελευταία στιγμή. Παρέμβησε στα τελευταία στιγμή. Αρκά, αυτή είναι η μητέρα σου. Καλιστό, αυτός είναι ο γιος σου, είπε ο Δίας. Και ο Δίας μεταμόρφωσε το Αρκά σε ένα πανέο φαρκουδάκι. Και ξανά μαζί. Όταν πέθαναν, ο Δίας τους έβαλε δίπλα δίπλα στο νυχταρινό ουρανό. Ας που να είναι μαζί αιώνια. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα κομμάτι του ιστορίας του Περσέα με τη Μέδουσα, που έχει σχέση με την Ανδρομέδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, ο αστερισμός του Περσέα με τη Μέδουσα δεν είναι το μοναδικό σημείο ότι έχει σχέση με το Περσέα μόνο. Και η Ανδρομέδα παίζει ένα ρόλο. Συναντάμε τον αστερισμό τους στο νυχταρινό ουρανό επίσης. Ξέχασα να πω εδώ ότι όταν ήμουν στη Τίνο, έχω δει το αστερισμό της μεγάλης και της μικρής Άρκτου στη αληθινά από κοντά. Στη Τίνο, όταν είδα τα λαμπρά αστέρια κάτω από τον ουρανό. Το ουρανό, στο νυχταρινό. Που ήταν από τα πιο όμορφα θέματα στη Τίνο. Τώρα εδώ θα πούμε στην ιστορία της Ανδρομέδας. Η Ανδρομέδα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη πριγκίπισσα, το οποίο ήταν η κόρη της Κασιόπης. Και η Κασιόπη είχε ένα τεράστιο εγώ. Θεωρούσα ότι η Ανδρομέδα και αυτή ήταν οι πιο όμορφες. Αλλά όμως εξόργησαν το Ποσειδώνα. Στο Ποσειδώνα δεν του άρεσαν οι τα κακά σχόλια των Αθνητών, ιδίως όταν προσέβαλαν τις πανέμορφες θαλάσσιες νύμφες του και πήρε εκδίκηση. Ο Ποσειδώνας κάλεσε τον τεράστιο Κήτος, το μεγάλο θαλάσσιο τέρας, να καταστρέψει το βασίλειό τους. Το τέρας προκάλεσε τεράστιες τρικυμίες και κύματα που κατέστρεφα το βασίλειο και καταβρόχθησε οτιδήποτε υπήρχε κοντά στη θάλασσα. Ο βασιλιάς τους, όπως κάθε όλοι οι βασιλιάδες, πήγε να συμβουλευτεί το μαντίο και το μαντίο είπε να δέσει την καημένη την Ανδρομέδα ως θυσία στο κήτος. Και έτσι έγινε. Μέχρι που την ίδια στιγμή πέταγε από εκεί ο μεγάλος σειράς ο Περσέας, στο οποίο προηγόταν από την αποστολή να σκοτώσει τη Μέδουσα, την κακιά, την Γοργόνα, τη φρικτή, που μια ματιά μπορούσε να κάνει το κόσμο πέτρα. Και ο Περσέας την είδε και προσφέρθηκε να βοηθήσει. Αντιμετώπισε το κήτος, και χάρη στη δύναμη του κεφαλιού της Μέδουσας, το τέρας έγινε κυριολεκτικά πέτρα. Και η Ανδρομέδα και ο Περσέας ερωτεύτηκαν. Και αλλά όμως η Ανδρομέδα ήταν αραβωνιασμένη. Και τις Κασιόπες και του συζύγου της δεν της άρεσαν ο Περσέας. Και συμβούλευε και είπανε στο στρατό της να μπουν στους πολεμιστές, θέλω να πω, να μπουν στο βασίλειο στο γεύμα να σκοτώσουν τον Περσέα. Ο Περσέας είχε ένα μεγάλο όπλο, το κεφάλι της Μέδουσας, το οποίο έκανε τους πολεμιστές πέτρα. Αλλά και η Κασιόπη και ο σύζυγός της έγιναν πέτρα. Ο Περσέας έσωσε την κατάσταση ξανά και έζησαν αυτοί μια καλά και εμείς καλύτερα. Και πήρε την Ανδρομέδα να σώσουν τη μητέρα, τη Δανάη, όταν πήγε να παντρευτεί χωρίς τη θέλησή της το βασιλιά της Έρυφο. Οι θεοί λυπήθηκαν την Ανδρομέδα και την τοποθέτησαν στον ουρανό.
μαζί με τα Περσέα. Αλλά όμως δεν ήταν η μόνη. Η Κασιόπη τοποθετήθηκε και η ίδια στο ουρανό στους αστερισμούς. Αλλά ανάποδα, ως τιμωρία για την ανόητη ματαιοδοξία της. Αλλά ο Ποσειδώνας δεν είπε τελευταία τη λέξη. Γιατί και το κήτος, το θαλάσσιο τέρας μπήκε στο αστερισμούς. Αλλά μακριά, χωρίς να βλάπτει την Ανδρομέδα ξανά. Αυτά ήθελα να σας πω για τις διάφορες ιστορίες, τις πιο γνωστές ιστορίες και τους αστερισμούς και την αστρολογία που σας έκανα και θα τα πούμε όλοι μαζί στην επόμενη εκπομπή μας.